Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά έχουμε αγώνα την Κυριακή και κρίσιμο κιόλας και πρέπει να φορτσάρουμε, να πούμε τα θέματα τα ποδοσφαιρικά. Μας έχουν φάει όλα τα γύρω-γύρω. Και δεν ασχολούμαστε με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ. Τι έγινε? Δικαιωματικά, ο φίλος, ο Γιάννης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 502, κερδίζει εισιτήριο. Όχι, δεν γίνεται. Όταν κάποιος στέλνει μήνυμα και μπαίνει στο διαγωνισμό πριν καν το αναφέρουμε, δείχνει την πολύ μεγάλη διάθεση του να πάει στο γήπεδο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει για αυτές τις ημέρες. Ο άνθρωπος πριν ξεκινήσει το, πριν πούμε καλημέρα, καλησπέρα τι λέμε, στέλνει μήνυμα ΠΑΟΚ FM και ενώ ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και διεκδικεί εισιτήριο. Το κέρδισες. Είναι αυτό που λέει, δείτε τον πριν τον κατεβάσουν, τον ΠΑΟΚ. Όσο μπορείτε το κέρδισε. Να πάτε στην Τούμπα. Δείχνει τη διάθεσή του. Θα έχουμε και σήμερα διαγωνισμό, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ξεκινούν τα play-off, πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση για πάρα πολλούς λόγους, ειδικά φέτος. Κυριακή βράδυ στην Τούμπα, νωρίτερα είναι το Πανιώνιος Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή βράδυ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Στις 2 θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο βεβαίως βασικό θέμα. Όλα όσα γίνονται μέσα και γύρω από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και στην ομάδα που έχει αυτό το πρώτο παιχνίδι, σπουδαίο, όπως είναι κάθε πρώτο μάτς ή τα πρώτα μάτς των play-off. Από εκεί διαμορφώνεται ήδη μια κατάσταση. Γιατί μετά τις πρώτες αγωνιστικές, αυτός που δεν τα πάει καλά, συνήθως δεν αντέχει, τα ψιλοπαρατάει. Δεν έχει, πέρα τις δυνάμεις, που σε λίγο δεν θα έχουν όλοι δυνάμεις, αν και εκεί ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα, στο θέμα δυνάμεων και ρόστερ κτλ. Λόγω ρόστερ, ναι. Αλλά και ψυχολογικά αυτός που θα καταλάβει το ξεκίνημα ότι δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει, τελειώνει, σβήνει. Ο ΠΑΟΚ δύσκολα. Γιατί έχει από την αρχή ένα πλεονέκτημα βαθμολογικό. Οι άλλοι όμως, σκέψου να πάει η βαθμολογία ΠΑΟΚ 5 ΑΕΚ 0, θα είναι πολύ δύσκολο. Σκέψου, δεν λέω ότι αποκλείεται. Αν πάει ΠΑΟΚ 5 ΑΕΚ 0 και να έρθει χ το άλλο μάτς, ναι, παίρνει προβάδισμα. Δεν λέω ότι αποκλείεται να το ανατρέψουν, να ανακάμψουν, αλλά είναι δύσκολο. Και συνήθως αυτός που ξεκινάει καλά, όπως και πέρυσι ο ΠΑΟΚ, εκείνο το 2-1 με τον γκολ του Μιστακίδη στην Τούμπα με την ΑΕΚ, ήταν καθοριστικότατο. Γιατί έχανε για τη συνέχεια, για την ψυχολογία του ΠΑΟΚ, για τους υπόλοιπους κτλ. Έτσι και τώρα η αρχή των play-off είναι το ίμιση του παντός που λέμε, ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ τα ξέρει πολύ καλά τα play-off. Μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι οι δύο ομάδες που τα κερδίζουν συνέχεια. Κανείς άλλος δεν έχει πάρει play-off. Την πρώτη χρονιά δεν θυμάμαι τι συνέβη. Νομίζω ο Παναθηναϊκός τότε που ήταν ο Άρης δηλαδή. Ναι. Νομίζω ότι πάλι ο Παναθηναϊκός και εκεί ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει πιο πολλές επιτυχίες, πιο πολλές πρωτιές του Παναθηναϊκού. Βάζουμε και αυτή τη 2013 μέσα, όπου έκλεψαν τον ΠΑΟΚ με αφαίρεση βαθμών από την δική βαθμολογία των play-off και εκεί ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε με τον γνωστό τρόπο. Όχι, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, ο Ολυμπιακός τα κατάφερε για να βάλει πλάτη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το κυνήγησε. Με τον Ολυμπιακό που με οι επιτροπές ήταν δικές του. Στοιχεία του Ολυμπιακού. Οι επιτροπές ήταν δικές του. Και φέτος υπάρχουν αρκετές ομοιότητες. Κάπου εκεί μπορεί να πάει το πράγμα, στην πορεία των play-off. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει την αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα από την ειδική βαθμολογία των play-off. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Γι' αυτό λέω ότι έχει ομοιότητες με το 2013. Το ότι η λιθιότητα ακόμη μπορεί να μην υπάρχει ξεκάθαρος κανόνας ότι δεν μπορεί να ισχύει η αφαίρεση βαθμών στην ειδική βαθμολογία, πώς το εξετάζουμε αυτό, πώς το αναλύουμε? Δεν ξέρω, δεν ότι το ότι μετά έχω από τρία χρόνια αυτής της αλητείας υπάρχει ακόμη ενδεχόμενο. Τότε η πειθαρχική της ΕΠΟ δεν μπορούσε να γνωμοδοτήσει από πού θα αφαιρεθούν οι βαθμοί. Και πήγε στη Λίγκα. Και το αποφάσισε η Εφέσεων. Μια από τις πιο ύποπτες επιτροπές, όπως αποδείχθηκε μετέπειτα, των τότε χρόνων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Εφέσεων της ΕΠΟ ήταν της ΕΠΟ. Μα ήταν όλα της ΕΠΟ. Ήταν πάλι παιχνίδι κυπέλου το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός εκείνο. Φέτος θα το αναλύσουμε στην πορεία τι μπορεί να γίνει με αυτές τις διώξεις του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
γιατί γίνεται λόγος για αφαίρεση βαθμών, το επιδιώκουν πολλοί και διάφοροι, χωρίς επιχειρήματα, είναι η αλήθεια. Καταρχάς, κανείς δεν λέει ότι δεν έγιναν επεισόδια. Και έγιναν και πολύ μεγάλα επεισόδια, πολύ χοντρά, πολύ άσχημα, κατακριτέα, για τα οποία φυσικά όλοι πρέπει να τιμωρηθούν. Και αυτοί που ολιγόρησαν, και αυτοί που πρωταγωνίστησαν, και αυτοί που έχουν την ευθύνη. Πολύ σοβαρά επεισόδια, από τα σοβαρότερα των γηπέδων. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να πεις και ψέματα. Δεν γίνεται να κατηγορεί το ΠΑΟΚ για γεγονός 15 λεπτά πριν τη σέντρα, που όλοι οι παρευρισκόμενοι, δηλαδή 20.000, ψάχνουν να βρουν πού το είδε αυτό ο παρατηρητής και το έγραψε, ότι 9 παρατέταρτο υπήρχε εισβολή οπαδών. Πώς είναι δυνατόν να το έγραψε αυτό το πράγμα? Πώς είναι δυνατόν να μπερδεύτηκε, να μπέρδεψε τις ώρες και αντί να γράψει κάτι που έγινε σε 6.30 να γράψει κάτι που έγινε 9 παρατέταρτο? Το ακύρωσε, το πήρε πίσω, ανακάλεσε, έστειλε στην πληρωματική έκθεση. Εκεί δεν καταλαβαίνω γιατί από τον ΠΑΟΚ έχουν εκνευριστεί τόσο πολύ. Εγώ νομίζω, με τη λογική, ότι αφού το ανακάλεσε, τελείωσε. Δεν υπάρχει θέμα. Μα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί κιόλας αυτό που γράφει στην πρώτη έκθεση. Ναι, γιατί συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός. Γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί ο νους τους, ναι, πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει τη διαβλακία, ρε Μίτσο. Τι... Το διόρθωσε όμως. Το διόρθωσε, τι το διόρθωσε? Ανοίγει η κουβέντα. Δίνει πάτημα στη Μουχλίτσα. Ασκήθηκε δίωξη. Ωραία. Με βάση αυτό. Βέβαια. Τι τώρα, πλάκα κάνεις? Στο κατηγορητήριο είναι κοινό το κατηγορητήριο για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι ενός σημείου όπου ο ΠΑΟΚ κατηγορείται για κάποια άρθρα που αφορούν την εισβολή οπαδών του στο γήπεδο. Στη φάση του κόλπου που πανηγυρίζουν 20 άτομα, δηλαδή, σε παρακαλώ. Όχι, εκεί είναι σεκιουριτάδες. Αυτό λέω. Εκεί νομίζω ότι όλοι, και εκεί όλοι το είδαν, η πόρτα αυτή που άνοιξε εκεί στις 6.30 και έγιναν επεισόδια, δεν μπορούσε να φυλαχθεί μετά από αστυνομικούς. Γιατί προκαλείται ένταση. Και πήγαν τα παιδιά μας. Και πήγαν οι security, η ασφάλεια της ΠΑΟΚ. Ναι. Στον κόλπο 2 να πανηγύρισαν. Είναι κατακριτέο, δεν ξέρω. Να πανηγυρίσεις. Ναι. Και τι, στο Chelsea ή Stoke δεν πανηγυρίζει ο άλλος και μπορεί να μπει και ένα βήμα μέσα? Δεν το έχεις δει δηλαδή? Σιγά. Το όλο πρόβλημα αφορά κυρίως αυτό που γράφτηκε για 9 παρατέρτο. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα πάρουμε τις θέσεις της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και όχι μόνο βεβαίως για το τελικό, όχι μόνο γιατί ακολούθησε, για όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Θα ακούσουμε τι αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ σε λίγο, με το που επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Ας δούμε λίγο τους χορηγούς μας. Γιατί έχουμε και την εκδήλωση τη μεγάλη αύριο με το MMA, με τις πολεμικές τέχνες στο κλουβί. Αυτή τη στιγμή γίνεται η ζύγηση των αθλητών και οι συνεντεύξεις τύπου. Θα έρθουμε στο ΠΑΟΚ 24 μετά ό,τι χρειαστεί για να πάρετε κλίμα από ό,τι θα παρακολουθήσει αύριο στο MMA του Νουάδου GFC στο ΠΑΟΚ Sports Arena, από τις 6 ανοιχτές οι πόρτες. 8 μάχες με τον Γιάννη, τον Αζουμανίδη, τη Χριστίνα Δικαμενίτσα, παιδιά της πόλης μας, του τόπου μας, που δίνουν τη μάχη τους αύριο στο κορυφαίο άθλημα, τη μίξη πολεμικών τεχνών που θα λάβει χώρα αύριο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Για μένα το κορυφαίο άθλημα είναι το μπάσκετ. Για μένα το κορυφαίο άθλημα είναι το μπάντμιντον. Εντάξει, okay, να μιλάς για τον εαυτό σου. Ναι. Το μπάσκετ, ρε παιδιά, είναι το κορυφαίο άθλημα. 100%. Ωραία, φίλε. Τι άλλο θα ακούσουμε? Το άθλημα των έξυπνων. Τι? Το άθλημα του Μισούνοφ, παιδιά. Και μήπως γι' αυτό δεν διακρίνεστε εσείς που ξέρετε το άθλημα του μπάσκετ, γι' αυτό δεν είναι. Δεν διακρίνεστε στο μπάσκετ. Λέω ότι έχετε μια αδυναμία. Το θεωρείτε το μπάσκετ, το έχετε αφήσει στο φτωχό συγγενή. Κανείς δεν ασχολείται. Το άθλημα των από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Μπορώ να το δεχτώ. Κανείς δεν ασχολείται. Το άθλημα των έξι. Με τον μπάσκετ του Πάου. Τη μασονία, δεν που κάνουν κλειστά συμβόλαια για να παίζουν συγκεκριμένοι μόνο. Το έχετε παρατήσει. Πηγαίνετε στο βόλι 8.000 και στο μπάσκετ παίζει πάω κάρες και είστε 1.500. Είναι τελικό ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ χθες. Έχει άλλα θέματα ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει μόνο άλλα θέματα, έχει, δεν είπε κανένα ενδιαφέρον. Έχει άλλα θέματα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ μεγάλη ιστορική κρίση. Κανένα ενδιαφέρον. Εσωτερική καλά. Κρίση που κυνηγάει ένας υποψήφιος στον άλλον, τώρα στον ΑΣ. Στο Παναθηναϊκό Αθηναϊκό, ντροπή σου να το δεις αυτό το πράγμα, την εσωτερικά θέματα. Λοιπόν, πάμε, τι άλλο έχουμε. Μπειρατής, τεράστιο event αύριο. Μπάρμπεκι από τις 2 το μεσημέρι.
με μουσικές σε συνεργασία με το 1055 Rock. Μάσα, χάψα, μπύρες, βότκες, καλές μουσικές στον πειρατή Διογένους 17 στην Κατωτούμπα. Κέντρο μπαταρίας Σταλός, είτε είστε επαγγελματίες και έχετε μαγαζί, είτε είστε ιδιώτης και έχετε μείνει από μπαταρία, τηλεφωνείτε 2310-545-999 και έρχονται επί τόπου όλο το 24ωρο. Τρία καταστήματα σε Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης, 2310 επαναλαμβάνω, 545-999. Και η τεχνική εταιρεία Αναδομό στην πρώτη ώρα μαζί μας, anadomo.pavlanakenis.gr, για να δείτε ανακαινήσεις. Στο 2311-241-508 ενημερώνεστε για τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό. Και Ρεγκίνα, ήδη και αξουαρ μπάνιο, υδραυλικά ήδη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Μπείτε στο site regginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα. Μετά τα βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα. Στις 2 θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Ξεκινούν τα play-off, πολύ μεγάλο παιχνίδι, μεγάλη σημασία παιχνίδι αυτό το πρώτο της Κυριακής. Οι δύο ομάδες μετά από 8 μέρες θα ξαναλένε για τα play-off στην Τούμπα. Είναι ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κλείσει στόματα, να πάρει διαφορά, να πάρει προβάδισμα, τα πάντα όλα. Με Καλογερόπουλο, διαιρετή, τον κύριο Καλογερόπουλο, ο οποίος ορίστηκε από την ΚΕΔ σε αυτό το παιχνίδι, που λένε ότι ο ΠΑΟΚ ελέγχει και τα λοιπά, ο ΠΑΟΚ είναι ο Χαλήφης και τα λοιπά, και μπήκε ο Καλογερόπουλος, που δηλαδή να του πεις του Μελισανίδη πες εσύ, θα κρατήσει και τα προσχήματα, μπορεί να πει κάποιον άλλον. Ναι, θα πει άλλον. Ναι, δεν θα πει αυτόν, γιατί ξέρει ότι όλη η Ελλάδα καταλαβαίνει με αυτόν τι συμβαίνει. Εκτός από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ που μας κατηγορούν ότι δημιουργούμε θέμα, ναι, από το πουθενά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξύδι. Λοιπόν, ναι, είμαστε λίγο μετά τις 12.30. Επιστρέφουμε για να ακούσουμε τις θέσεις της ΠΑΕΠΑΟΚ από τους εκπροσώπους, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο, για όλα αυτά τα θέματα. Έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ διαφορετικό να μεταφέρουμε εμείς πράγματα, να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, από το να ακούσουμε τους υπευθύνους που τα ζουν κάθε μέρα και βεβαίως ξέρουν πολλές περισσότερες λεπτομέρειες, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχουμε να κάνουμε. Στις 2 θα κληρώσουμε τα 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. FM γράφεται κενό, αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Είναι για τη θύρα 7, είναι για τη θύρα 8. Έχουμε εισιτήρια και για τις δύο αυτές θύρες. Το πρώτο μάτς, το πρώτο μεγάλο παιχνίδι των play-off. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για αυτόν τον αγώνα. Είναι και το αγωνιστικό ένα κομμάτι, βεβαίως. Εκεί όπου δεν μπορεί να παίξει ο Σάχοφ, φυσικά λείπει και ο Μιστακίδης. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία και μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί ότι είναι ο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, ότι έχει το πιο μεγάλο και ποιοτικό ρόστερ. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να κερδίσει και αυτή τη διοργάνωση η ομάδα του Ίβιτς. Και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια σχόλια στην πορεία της συζήτησής μας με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είστε καλά? Καλά, ναι. Εν μέσω πολλών πυρών, αλλά καλά. Είναι λοιπόν μια εβδομάδα στην οποία ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει, για πολλά και διάφορα είναι και πολλές οι επιτυχίες, και μια εβδομάδα που έχουν ξεκινήσει επίσης πολλές και διάφορες επιθέσεις. Έτσι ώστε να πανηγυρίσει πολύ. Ναι, ναι. Ναι, με στόχο ίσως να μειωθεί αυτή η χαρά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αν το αποδέχεστε και αν έχετε καταλάβει από πού ξεκινάει όλο αυτό. Όχι, ο ανοιχτός πόλεμος είναι εδώ και 2 εβδομάδες. Περίπου από τη 2 Πέμπτες πριν. Και νομίζω ότι ο στόχος είναι πολύ μεγαλύτερος από το απλά να μειωθεί η χαρά του κυπέλλου. Είναι ευθείες βολές και αποσκοπούν στο να πλήξουν προσωπικά και ηθικά τον Ιβάν Φαβίδη. Θεωρείτε δηλαδή ότι ξεκινάει αυτή η επίθεση από με πολιτικά κίνητρα και καταλήγει στον ΠΑΟΚ? Γιατί ίσως επιχειρηματικά,
επιχειρηματικά ναι. Πολιτικά και ποδοσφαιρικά κίνητρα. Ναι, εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Βέβαια, η προεργασία τους είχε γίνει νωρίτερα. Δεν ξεκινάει από το ποδόσφαιρο δηλαδή και πάει στο μεγάλο μέτοχο. Δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι η αφορμή. Πάντως, μια συντονισμένη επίθεση από 3 κέντρα, συγκεκριμένα πολιτικά, επιχειρηματικά και ποδοσφαιρικά, έχουν ως στόχο και πριν τον τελικό να πλήξουν τον Ιβάν Σαββίδη. Νομίζω αυτό αντιλαμβάνονται όλοι. Μάλιστα. 3 κέντρα λέτε, προφανώς το έχετε μελετήσει. Μπορούμε να τα κατανομάσουμε. Μπορείτε να κατανομάσετε. Εντάξει, όποιος παρακολουθεί και τον χώρο των media και τη σύνδεσή του με παράγοντες του ποδοσφαίρου και τη σύνδεσή τους με πολιτικούς, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Νομίζω τώρα ότι εμείς μόνο καλό μπορούμε να τους κάνουμε βάζοντάς τους απέναντι. Δεν έχει κανένα το ηθικό ανάστημα να σταθεί απέναντι στον κύριο Σαββίδη, και πολύ περισσότερο αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν έχουν και το λαϊκό αίρισμα να κατηγορήσουν τον κύριο Σαββίδη για διαπλοκή, γιατί αυτή η προσπάθεια γίνεται. Από εκεί και πέρα, ας το περιορίσουμε. Εμείς εδώ είναι αθλητική εκπομπή, στο αθλητικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός, και το γεγονός ότι δεν είναι χαζός αποδεικνύεται ότι όποιον έχουν πολεμήσει αυτά τα συγκεκριμένα κέντρα, τον έχουν βγάλει πιο ισχυρό. Οπότε τους παραδίδουμε και στην λαϊκή στην κοινή γνώμη. Ηθικό πλεονέκτημα έχει και ο ΠΑΟΚ ως σύλλογος. 100% Φαλώς. Σε σχέση με αυτούς τους τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Και αυτό προφανώς είναι στόχος, να μειωθεί το ηθικό του πλεονέκτημα. Να μην τους βάλουμε σε ένα τσουβάλι, γιατί ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν δέχεσαι πολλά πυρά από παντού, γίνεται μια προσπάθεια αποσυσπήρωσης καλών σχέσεων, έτσι. Η ΑΕΚ δεν έχει συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι, είτε πριν είτε μετά τον τελικό, και αυτό πρέπει να τις το αναγνωρίσουμε. Και η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή πριν τον τελικό και η τόνη της είναι σε ανεκτό επίπεδο μετά τον τελικό. Μα μίλησε για στημένο διαιτητή, στημένο βοηθό. Ποιος τον έστησε τον βοηθό? Ακούστε, είναι εύκολο να κατηγορήσουμε τώρα την ένταση των στιγμών μετά από ένα τελικό, όπως ήταν ο τελικός. Θα ήθελα και εμείς να εκτονώσουμε αυτό το κλίμα. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι πολλών συναισθημάτων. Δεν μπορεί κανένας να μας θερεί στη χαρά και τη μεγάλη δικαίωση πολλών ετών, προσπάθειες πολλών ετών να κατακτήσουμε αυτό το κύπελο. Αλλά από εκεί και πέρα, καλό θα είναι να μην στεκόμαστε σε λόγια που λέγονται εν θερμό. Του κυρίου Μελισανίδη. Ωραία, δεν λέγεται εν θερμό, και αυτό λέγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να γίνει ο νέος χαλίφης, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κυριαρχήσει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο δυνάστης, ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ. Αυτό γράφεται και λέγεται κατά κόρον. Και δημιουργείται αυτό το κλίμα κατά του ΠΑΟΚ. Εσείς τι λέτε? Όχι, αυτό λέω, ότι αυτοί που το λένε αυτό, οι προηγούμενοι χαλίφηδες, είτε ποδοσφαιρικά, είτε πολιτικά, είτε επιχειρηματικά, μάλλον οι μόνοι αποδεκτοί ως χαλίφηδες σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ελληνικής κοινωνίας, το να το λένε αυτοί ως κατηγορία για τον κύριο Σαββίδη, νομίζω ότι ισχυροποιεί τον κύριο Σαββίδη και του δίνει ακόμη μεγαλύτερο ηθικό πλεονέκτημα απέναντί τους. Είναι αστείο, και μόνο να το συζητήσουμε τώρα. Τι να συζητήσουμε? Το πώς έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, το πώς ξεκίνησε με -3, το πόσους βαθμούς έχει χάσει στη διάρκεια του πρωταθλήματος και πού θα μπορούσε να ήταν αν ένα από τα παιχνίδια στα οποία αδικήθηκε ήταν διαφορετικό, ήταν δίκαιο, ήταν έντιμο και δεν το είχε χάσει από τη διαιτησία. Μην τα συζητάμε πάρα πολύ αυτά. Να πούμε για τη δικαιοσύνη, πόσα έχει πληρώσει ο ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα, και το πρόσφατο και το προηγούμενο, σε ποσά, σε αφαίρεση βαθμών, ό,τι θέλετε μπορούμε να το βάλουμε κάτω και να το συζητήσουμε στοιχείο προς στοιχείο. Έχω την εντύπωση ότι είναι τόσο αστήρικτες και τόσο αστείες αυτές οι κατηγορίες που δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογήσουμε απέναντί τους. Απλά να αφήσουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιοι τις εκτοξεύουν. Ναι, για την εικόνα που δημιουργείται ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κύπελο γιατί ευνοήθηκε με τον Παναθηναϊκό και γιατί ευνοήθηκε με την ΑΕΚ. Τι να σας πω τώρα, εσείς έχετε κάνει κριτικές επικριτικών. Εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι περιμένουμε να ψηρίσουμε το σφύριγμα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και να ξεχάσουμε οποιαδήποτε σφύριγμα ευνοήσει άλλη ομάδα κατά του ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτός πρέπει να είναι ο στρατηγικός μας στόχος, να πλήξουμε ηθικά τον Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ
και να τον παρουσιάσουμε, ας πούμε, ως το νέο μεγάλο εχθρό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι αυτοί που χτυπούν το Σαββίδι δεν ψάχνουν το νέο Χαλίφη, ψάχνουν το νέο εχθρό για να καλύψουν τη δικιά τους γύμνια. Ναι. Θέλετε, τώρα πριν ξεκινήσουν τα play-off, να μας πείτε πώς βλέπει ο ΠΑΟΚ τη διαιτησία το τελευταίο διάστημα, αν θεωρείτε ότι έχει αλλάξει κατά πολύ, αν βελτιώθηκε, αν παρέμεινε η ίδια, πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς? Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ξέρετε ότι και στις στιγμές που αδικηθήκαμε και στις στιγμές που η κοινή γνώμη μας πίεζε να, και ο τύπος μας πίεζε να αντιδράσουμε, έχουμε κρατήσει ήπιους τόνους. Νομίζω ότι δεν θα βρείτε ανεβασμένους τόνους σε καμία στιγμή απέναντι στη διαιτησία. Εμείς τι είπαμε και ποια είναι η άποψή μας? Ότι εκτός από το διάστημα Βασάρα, από εκείνο το μήνα που έδωσε και ένα πλεονέκτημα σε κάποια ομάδα, ας πούμε, αν θυμηθείτε τα παιχνίδια, γενικά θεωρούμε ότι η διαιτησία έκανε προσπάθεια να είναι πενινταρίσια. Ναι. Το πενινταρίσια για κάποιους έτσι, που κάνουν εύκολα κριτική, ίσως σημαίνει ότι σφυρίζουν τα παιχνίδια οι Σούπερμαν και ότι δεν θα κάνουν λάθος ποτέ ξανά, ας πούμε. Κατά τη δική μας γνώμη, η πενινταρίσια διαιτησία είναι όταν τα λάθη μπορούν να ευνοήσουν ή να αδικήσουν οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς, ας πούμε, αδικηθήκαμε σε παιχνίδι με τη Βέρεια, σε παιχνίδι με την Ξάνθη, σε αρκετά ακόμη μικρότερα, μη ντέρμπι, να μην πω μικρότερα παιχνίδια. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε, αν λειτουργούσαμε έτσι, ότι πώς το λένε, αντίπαλός μας ήταν αυτές οι ομάδες. Δεν είναι έτσι. Έγιναν λάθη, έγιναν και χοντρά λάθη και εις βάρος μας έγιναν και υπέρ μας λάθη. Θεωρώ ότι η πορεία της διαιτησίας της φετινή χρονιά δείχνει ότι τουλάχιστον δεν υπήρχε ένα σχέδιο από πίσω για το ποιο να ευνοήσουμε. Mm-hmm. Εξαιρώ το μήνα του κυρίου Βασάρα. Ναι, ναι. Να πάμε λίγο στο τελικό του κυπέλου και να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο θίγουν και παοξίδες και αφορά και εσάς, ναι, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έγιναν επεισόδια το Σάββατο στο Βόλο. Έγιναν μεγάλα επεισόδια, έτσι. Και πρωταγωνίσαν, στο γήπεδο. Ναι, ναι. Και πρωταγωνίσαν και ο παδί του ΠΑΟΚ σε αυτά τα επεισόδια τις ώρες πριν το παιχνίδι. Εσείς πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Είναι κάτι πολύ κακό? Είναι κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει σε τιμωρία της Τούμπας? Είναι κάτι το οποίο ίσως απαγορεύσει τις μετακινήσεις των οπαδών, τις οποίες νομίζω ήσασταν υπέρ? Είναι κάτι το οποίο ίσως θα φέρει και πίσω πάλι το ιδιώνυμο? Φάνηκε ότι δεν έχετε πάρει θέση κατά των επεισοδίων. Όχι, όχι, αυτό είναι λάθος. Και θέση πήραμε και ζητήσαμε και πλήρη φάκελο και ενημέρωση για αυτό το πράγμα, όπως και ζητήσαμε να μάθουμε ποιες ήταν οι ενέργειες πριν για την πρόληψη και ποιες ήταν οι ενέργειες μετά. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι. Για να μιλήσουμε ειλικρινά, ναι, και νομίζω όποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου και αν, σε όποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου και αν απευθυνθείτε και σας απαντήσει χωρίς σκοπιμότητα, θα σας πει ότι αυτά τα πράγματα μας σηκώνουν την τρίχα όλους. Ό,τι έγινε τόσες ώρες πριν στο Πανθεσσαλικό δείχνει μια εγκληματική αμέλεια πραγματικά όλων όσων έπρεπε να έχουν το νου τους. Θέλω όμως να το διαχωρίσουμε λίγο. Ναι. Ασφαλώς οι ανατριχιαστικές εικόνες και τα βίντεο και τα λοιπά ξεσηκώνουν και την κοινή γνώμη και όλους όσους αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε την παραμικρή ανοχή στο να βλέπουμε τέτοιες εικόνες στα γήπεδα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν οι ομάδες? Οι ομάδες πρέπει να προλαμβάνουν, πρέπει να εκπαιδεύουν και πρέπει να, αν θέλετε, να δίνουν όλα τα όπλα στις αρμόδιες αρχές για να επιτηρούν σωστά τους αγώνες. Τι έκαναν λοιπόν οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και οι ΠΑΕ ΑΕΚ? Κατέβνασαν όσο γινόταν περισσότερο τα πνεύματα. Υπήρξε μέχρι και κοινή δήλωση, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει, των προέδρων των μεγαλομετόχων των δύο φιναλίς. Πριν τον τελικό υπήρχαν πολλές ενέργειες προς τους ήπιους τόνους για εκείνο τον τελικό. Υπήρχε ένα στάδιο το οποίο πολλοί το αναφέρουν ως ακατάλληλο. Δεν θέλω να κρίνω αν ήταν ακατάλληλο. Σίγουρα ήταν ακατάλληλο το μυαλό που σκέφτηκε ότι εκείνη η πεζογέφυρα μπορούσε να φυλαχθεί μόνο από τις καλές προθέσεις των ομάδων. Και πολλές ώρες πριν το μάτς που μπήκαν οι φύλαθλοι, οι οποίοι είχαν αγοράσει από τις ΠΑΕ ονομαστικά το εισιτήριό τους με όλα τα στοιχεία κτλ, 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 δόθηκε η αφορμή σε ένα μάτς που έτσι και αλλιώς είναι υψηλής επικινδυνότητας. Όποιο μάτς έχει φυλάθλους και των δύο ομάδων, σε οποιοδήποτε γήπεδο και να γίνεται, είναι μάτς υψηλής επικινδυνότητας.
τουλάχιστον μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει κανόνας στο να έχουμε οπαδούς των, των δύο ομάδων στα γήπεδα. Εκεί λοιπόν η μοναδική αιστεία που θα μπορούσαν να βρεθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων ήταν αυτή τα ζωγέφυρα. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε δημιουργία των ΜΑΤ. Και έρχομαι και λέω εγώ τώρα. Τα κάνουν, εγώ λέω, οι ομάδες όλα σωστά ή όλα λάθος. Mm-hmm. Έχουμε ένα γήπεδο γεμάτο από φιλάθλους και των δύο ομάδων κτλ. Και υπάρχει ένας, εγώ σας λέω, ένας, ο οποίος μπορεί να μην είναι και από καμία ομάδα, αλλά ένας, ο οποίος είναι ζωσμένος με εκρηκτικά, μπαίνει μέσα χωρίς να του κόψουν το εισιτήριο, χωρίς να τον ελέγξουν σωματικά και έχει ζωστεί με εκρηκτικά, γιατί είναι τζιχαντιστής, ξέρω εγώ, και ανατινάζει όλο το γήπεδο. Φταίει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ φταίει, θα μπορούσαν να φταίνε στον τρόπο που διαχειρίστηκαν τα εισιτήριά τους. Στείλαμε κόσμο, εμείς, οι ομάδες, στείλαμε κόσμο, ώστε τα εισιτήρια να είναι αριθμημένα. Και ονομαστικά και αριθμημένα. Ονομαστικά ήταν έτσι και αλλιώς, να είναι και αριθμημένα. Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι ομάδες ως ευθύνη στο γήπεδο για να προληφθούν αυτά τα εσχρά επεισόδια στην πεζογέφυρα? Η απάντηση σε αυτό είναι: δεν φταίνε καθόλου οι ομάδες για ό,τι έγινε. Σας είπα, οι ομάδες έχουν την ευθύνη το πώς εκπαιδεύουν τον κόσμο τους και με ποιες οδηγίες τον στέλνουν στο γήπεδο. Και πώς διαφυλάττουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο είναι γνώστες αυτών των οδηγιών, των μέτρων τάξης και τις, αν θέλετε, και πώς έχουν πιστεί από τις προσπάθειες και των δύο ομάδων να είναι τα πνεύματα κατευνασμένα. Αυτή είναι η αντικειμενική ευθύνη των ομάδων. Εγώ δεν λέω ότι οι ομάδες δεν φταίνε. Δεν φταίνε όταν στις τάξεις τους υπάρχουν χούλιγκανς κτλ. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει χρόνια και η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Και ο χουλιγκανισμός, ξέρετε, εξελίσσεται και αυτός διαρκώς, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Mm. Δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει ότι είναι ούτε τον ΠΑΟΚ ότι δεν κάναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μην έχουμε επεισόδια σε αυτό το γήπεδο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ένα προς ένα στοιχείο. Πείτε μου εσείς, ναι, για το αν τα καταδικάζουμε, αν μας αρέσουν, σε ποιον αρέσουν. Σε ποιον δεν σηκώθηκε η τρίχα, ας πούμε. Σε ποιον. Ποιος θα μπορούσε να μην τα καταδικάσει ή να σφυρίξει αδιάφορα για αυτά τα επεισόδια? Τι σημασία έχει αυτό η καταγραφή του? Με αυτή τη λογική, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να τιμωρηθεί, ξέρω εγώ, μόνο υπεύθυνος για τα μέτρα τάξης? Εγώ πιστεύω ότι το να τιμωρηθούν οι ομάδες για αυτά που έγιναν στις 6 στο Πανθεσσαλικό, τη στιγμή που η ευθύνη της διαφύλαξης δεν ανήκει καν στις ομάδες, να σας πω κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που έχει πάει το δικό μας το προσωπικό και μετά εκεί, έχουμε βάλει έξτρα φύλαξη σε όλες τις δικές μας κερκίδες. Και εμείς και η ΑΕΚ, όπως ξέρω. Και δεν έγινε το παραμικρό. Αλλά μισό λεπτό. Το ότι πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος για τα επεισόδια δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε όλο το ένστικτο της εκδίκησης απέναντι στις ομάδες. Αυτό λέω. Ναι. Τώρα εδώ είναι κάτι νομικό, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Σας λέω, μπαίνει ένας τζιχαντιστής σε ένα θέατρο και ανατινάζει το θέατρο. Φταίνει ηθοποιοί? Ή άντε δεν είναι τόσο καλό το παράδειγμα, εκεί που ήμασταν στο γήπεδο, Θεός φυλάξει, ζούμε σε μια εποχή περίεργη, έμπαινε ένας ο οποίος είχε, ας πούμε, έκανε αποστολή αυτοκτονίας. Φταίνει οι ομάδες? Στις 6 πριν έρθουν οι ομάδες. Ποιον θα εκπροσωπούσε αυτός όμως? Το τζιχάντ, ξέρω εγώ. Φταίει το τζιχάντ. Έχει μια ευθύνη. Εντάξει, καλά. Okay. Απλώς λέω ότι το κομμάτι της αντικειμενικής ευθύνης με το θέμα της άφεξης των ομάδων, εδώ νομικά πώς διαχωρίζεται? Οι ομάδες είχαν την ευθύνη από το διάστημα που φτάνει η αποστολή τους και μετά? Να ξέρετε ότι νομικά, σε περίπτωση λοιπόν που γινόταν αυτό που σας λέω εγώ, το ακραίο και ενδεχομένως έτσι ανατριχιαστικό παράδειγμα που σας δίνω, δεν υπάρχει πειθαρχική δίωξη απέναντι στις ομάδες. Και αυτό είναι το λογικό. Δηλαδή στις 6 ώρα ή στις 5 ή στις 4 ή στις οποιασδήποτε ώρες πριν το στάδιο έχει ανοίξει τις πύλες του, η αστυνομία έχει πάρει τις θέσεις της να κάνει σωματικό έλεγχο, η security να κόψουν τα εισιτήρια, να δείξουν στον κόσμο που κάθεται και να λειτουργήσουν τα μέτρα τάξης που έχουν προαποφασιστεί, μεταξύ των οποίων ήταν και η φύλαξη της καταραμένης της πεζογέφυρας, δεν έχουν αντικειμενική, δεν θα υπήρχε πειθαρχική δίωξη απέναντι στις ομάδες. Αυτό που λέτε για την πεζογέφυρα είναι διασταυρωμένο, δηλαδή υπήρχε όντως πρόβλεψη? Καλά, σοβαρά μιλάτε, έχουμε κάνει 8 συσκέψεις. Άμα παρκεθεί στο γήπεδο. Εγώ σοβαρά μιλάω, γιατί δεν είδα ούτε μισό στην πεζογέφυρα. Εσείς που πήγατε απέναντι στα δημοσιογραφικά, πού φοβόσασταν ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια? Είμαστε σίγουροι ότι αν δεν υπάρχει φύλαξη θα γίνει εκεί.
Λοιπόν, η φύλαξη που υπήρχε ήταν σειρματοπλέγματα και μία πόρτα. Αυτό ήταν σε κάθε πλευρά. Και ο αστυνομικός διευθυντής, όταν μίλησα εγώ μαζί του, εκείνη την ώρα και όταν είχαν τελειώσει τα επεισόδια και μαθαίναμε τι είχε γίνει, και θα σας πω ότι όλοι την πλήρη εικόνα την είχαμε μετά το μάτς. Την πλήρη εικόνα, όλοι οι ομάδες, οι προπονητές, γιατί κάποιοι ας πούμε κατηγόρησαν τους προπονητές για τις δηλώσεις τους ότι ευχαριστούμε και τον κόσμο κτλ. Εμείς την πλήρη εικόνα, όλοι οι πρωταγωνιστές, την πλήρη εικόνα την πήραμε μετά το μάτς. Και μεγαλομέτωχοι σίγουρα, γιατί και αυτοί ήρθαν αργά. Κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνουμε, γιατί και από το ρεπορτάζ αντιληφθήκαμε μία, τι να πω, οργή, εκνευρισμό δικό σας για την έκθεση του παρατηρητή. Αφού έχει ανακαλέσει ο παρατηρητής, αφού παραδέχτηκε το λάθος του, το θέμα δεν θεωρείται λήξαν για την εισβολή οπαδών 9 παρατέρτο. Από τη στιγμή... για να μας έχει καλέσει ο κύριος Μητζόγλου με βάση αυτή την πρώτη έκθεση που λέει για εισβολή οπαδών στις 9 παρατέταρτο, προφανώς δεν θεωρείται λήξαν, αλλά δεν έχει σημασία μόνο γιατί μας καλεί ο κύριος Μητζόγλου, έχει σημασία γιατί θα δουν οι πειθαρχικές επιτροπές. Ο κύριος Μητζόγλου μπορεί να μην την πήρε υπόψη, μπορεί να μην την ήξερε ή μπορεί να μην του τη δώσανε ή μπορεί να μην διάβασε, ας πούμε, στον τύπο για το τι γινόταν και να άσκησε δίωξη με βάση την πρώτη. Αλλά θα το δούμε στην διαδικασία. Άρα αυτό εύκολα θα καταρριφθεί. Γιατί αυτή εύκολα, είναι βασική... γιατί υπάρχουν βίντεο. Ναι. Υπάρχουν βίντεο καταρρυφθεί. Υπάρχει έκθεση αστυνομίας. Είναι η ώρα που μπαίνουν οι ομάδες μετά την προθέρμανση. Η Φυσούνα είναι από εκείνη την πλευρά. Υπάρχει έκθεση της αστυνομίας που θεωρητικά εκείνη είχε τις συμπλοκές με τους φιλάθλους, η οποία αστυνομία λέει για τις 6.30 ότι έγινε κάτι, 6 και 20 αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν λέει τίποτα για 9 παρατέταρτο. Δηλαδή μια αστυνομία που τα γράφει όλα δεν γράφει αυτό το πράγμα. Είναι εύκολα καταρρυπτό. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Πρόκειται προφανώς ναι, για αλλά η άσκηση ποινικής δίωξης έγινε με πρόφαση. Δεν έχει σημασία τι γίνεται η άσκηση ποινικής δίωξης. Έχει σημασία και η διαδικασία. Σε εμάς τουλάχιστον, όχι σε όλους. Σε εμάς έχει σημασία και η διαδικασία. Σε κάποιους κλείνουν υποθέσεις με βάση τις εκθέσεις ανθρώπων που δεν ήταν μπροστά σε επεισόδια. Και επειδή πάει να περάσει η άποψη ότι δεν γλιτώνει ο ΠΑΟΚ την αφαίρεση βαθμών. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Έχετε μιλήσει και με τους νομικούς σας, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να στοιχειοθετηθεί και για καμία από τις δύο ομάδες ευθύνη που να δικαιολογεί αφαίρεση βαθμών. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε άλλη τέτοια θα είναι μια νομική ανακάλυψη σαν αυτές που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι μετακτικούς δικαστές έχουν εξαλειφθεί. Περιμένετε παρέμβαση από άλλη ομάδα, ειδικά τον Παναθηναϊκό? Γιατί όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ο τρόπος που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός να επικοινωνήσει κάποια πράγματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν θα μας φαίνονταν περίεργο αν έκανε και αυτό. Δεν θεωρείτε λίγο ακραία τη στάση του Παναθηναϊκού γενικότερα στην επικοινωνία? Νομίζω έχω απαντήσει τώρα ήδη. Δεν χρειάζεται να το κάνω τα λιράκια. Ο κόσμος έχει πολύ μυαλό και καταλαβαίνει. Και σας λέω, κάποιες φορές ο τρόπος με τον οποίο σε επιτίθεται κάποιος σε κάνει πιο συμπαθή στα μάτια της κοινής γνώμης, στην οποία εκείνος απευθύνεται. Ναι. Κρίνονται όλοι. Είναι μεγάλη διαδικασία και πολύχρονη διαδικασία. Ο καθένας δεν χτίζει το όνομά του και τη φήμη του σε μια μέρα ή με μια συγκυρία. Τη χτίζει χρόνια ολόκληρα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι. Δεν μπορούν οι ίδιοι να υποστηρίξουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ευνοημένη ομάδα του ελληνικού ποδόσφαιρου. Δεν μπορεί. Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Αν το κάνουν και αν επιμείνουν να το κάνουν, και δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό, τα μέσα του κ. Αλαφούζου, μιλάω γενικά. Όποιος προσπαθήσει να το κάνει, νομίζω ότι φαίνεται αστείο στα μάτια της υπόλοιπης κοινής γνώμης. Φίλοι, ρωτάνε κάτι πολύ βασικό, και αν εσείς γνωρίζετε, αν θέλετε να πάρετε θέση, με τις εκλογές της ΕΠΟ τι γίνεται? Αν έχετε εσείς ως ΠΑΟΚ πληροφόρηση. Έχουμε ασφαλώς πληροφόρηση. Σας λέω ότι δεν είναι ώρα να πούμε πολλά πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί καλό θα είναι να αφήσουμε αυτούς που πρόκειται να εκτεθούν να εκτεθούν και να το αφήσουμε εκεί. Μάλιστα. Έχετε κάποιο σχόλιο για τα play-off που ξεκινάει, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχει σχέση και με την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο και με όσα είπατε. Διαπιστώνετε κι εσείς ότι όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα δημιουργούν μια φοβερή συσπήρωση εντός ΠΑΟΚ? Δηλαδή ίσως να λύνουν κάποια ιστορικά προβλήματα οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ χωρίς να το θέλουν? Υπάρχει συσπήρωση. Τη συσπήρωση τη φέρνει η ειλικρινία. Τη συσπήρωση τη φέρνουν οι σωστές και δίκαιες σχέσεις. Δεν υπάρχει συσπήρωση γιατί εμείς
γλύψαμε τον κόσμο μας ή κάναμε ενέργειες, ας πούμε, να γίνουμε αρεστοί στον κόσμο μας. Υπάρχει συσπήρωση, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όταν δέχεσαι βολές από παντού ή σχεδόν από παντού, ο μόνος τρόπος να τις αντιμετωπίσεις είναι να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Λίγο με ενοχλεί που πρέπει να εμφανιστούν οι εχθροί για να συσπηρωθούμε και δεν το κάνουμε από πριν, αλλά αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω και την... και τη στάση πολύ κόσμου και την, αν θέλετε, και το ότι ο κόσμος χρειάζεται αυτές τις αποδείξεις να πιστεί για τη στρατηγική του ΠΑΟΚ. Έχει περάσει και αυτός πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Έχει αισθανθεί πολλές φορές να χάνει, ας πούμε, τη δύναμή του ή να λυγίζει υπό το βάρος επιθέσεων κτλ. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή και ο κόσμος και ο τύπος και... και εμείς τα στελέχη έχουμε πολύ, πολύ δυνατές πλάτες να στηριχτούμε πάνω ενός ανθρώπου που δεν, μπορείς να του κλείξεις το ηθικό πλεονέκτημα απέναντι όλων των άλλων. Για να το κλείσουμε ζώντας τον κύριο Σαββίδη και αυτές τις ημέρες της μεγάλης χαράς αλλά και των μεγάλων επιθέσεων, πώς τον βλέπετε να προβληματίζεται, να τον έχουν πλήξει ή να ετοιμάζει για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα, ειδικά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι, επενδυτικά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και στο πολιτικό έχει ένα ενδιαφέρον το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση, γιατί και κατά ψέματα τώρα η επίθεση που δέχεται είναι πρωτοφανή. Εντάξει. Δεν θέλω, όχι γιατί δεν μπορώ ή γιατί δεν ξέρω, δεν θέλω να, επειδή την εκπομπή σας την ακούει κοινό που ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα, για τον αθλητισμό, να μπλέξουμε τα πολιτικά. Δυστυχώς δεν είναι δική μας επιλογή το ότι ποδοσφαιροποιήθηκε η αντιπολίτευση εις βάρος του κυρίου Σαββίδη. Δεν θέλω και δεν θα ήθελα εγώ και είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήθελε και εκείνος οι πολιτικές οι δικές του οι απόψεις να απευθύνονται στο κοινό του ΠΑΟΚ. Είναι ένας επιχειρηματίας, ισχυρός επιχειρηματίας με πολύ μεγάλη πείρα και στις επιχειρήσεις και στην πολιτική. Έχει κάθε δικαίωμα ως απλός πολίτης αλλά και ως επιχειρηματίας που έχει φέρει ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα, έχει σημασία αυτό, Έλληνας είναι, έφερε όμως ξένα κεφάλαια, κεφάλαια που δημιουργήθηκαν αλλού, τα έφερε στην Ελλάδα. Έχει κάθε δικαίωμα λοιπόν να έχει μία άποψη πολιτική και να αντιλαμβάνεται και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο το πολεμούν. Ο κύριος Σαββίδης είναι ένας δίκαιος άνθρωπος, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει καθαρό ποδόσφαιρο, ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει ο ίδιος για να φτάσουμε στο καθαρό ποδόσφαιρο. Στεναχωριέται όταν οι συγκυρίες τον φέρνουν σε μια δύσκολη θέση. Θέλει να κερδίζει και να χάνει καθαρά. Αντιδράει όταν χάνει βρώμικα. Και νομίζω ότι όλο αυτό, όποιος τον έχει συναντήσει αυτές τις μέρες, του έχει προκαλέσει έτσι ένα... του έχει, αν θέλετε, βγάλει έναν μεγαλύτερο εγωισμό να επιταχύνει όσο περνάει από το χέρι τους διαδικασίες ώστε να πάψει καχυποψία παντού. Έχει κάνει πολλές ενέργειες, τις οποίες θα τις μάθετε και εν καιρό. Πολλές ενέργειες προς το επίπεδο της κάθαρσης, με, όπως ξέρετε, παίρνοντας αποφάσεις που έπληξαν το δικό μας οργανισμό. Και γι' αυτό το πράγμα είναι περήφανος. Και θα συνεχίσει να είναι περήφανος γιατί εγγυάται ακριβώς και τις προθέσεις. Έχει κάνει και ενέργειες μεταγραφές να δυναμώσει η ομάδα με τον ίδιο σκοπό. Παλίμονο τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει βάλει περί τα 100 εκατομμύρια από την τσέπη του στην ομάδα, τι θα κάνει τώρα που άρχισε αυτό το πράγμα να αποδίδει και σε τίτλους, νομίζετε ότι είναι ένας άνθρωπος που θα βάλει φρένο? Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι. Θέλω κλείνοντας και για να μην παρεξηγηθεί τίποτα από όσα είπα. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ξέρω ότι όσα είπα εδώ σε εσάς πάνω σε μια συζήτηση μπορεί να απομονωθούν, μπορεί να απομαγνητοφωνηθούν με κοπτοραπτική κτλ. Και να δώσουμε λάθος εντυπώσεις. Υπάρχει ένας συντονισμένος πόλεμος, ένας πόλεμος συμφερόντων απέναντι στον κύριο Σαββίδη και κατ' επέκταση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν πολλά ερεθίσματα όλη αυτή την περίοδο των δύο εβδομάδων να καθίσουμε να τα συζητήσουμε ψύχρεμα και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε και το ποδόσφαιρο, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ μας. Κάποιοι αποφάσισαν να μην μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Εξαιρώ την ΑΕΚ, παρά τις δηλώσεις που εσείς αναφέρατε, την εξαιρώ γιατί η αλήθεια είναι θα πρέπει να κάνουμε και μια αναγωγή στη δική μας ψυχοσύνθεση και τις δικές μας δηλώσεις σε αντίστροφη περίπτωση. Οπότε καλό θα είναι να τους αξιολογήσουμε θετικά, όχι γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά γιατί αυτό είναι το τίμιο να κάνουμε. Και πριν τον τελικό
Είχαμε μία άψογη συνεργασία και νομίζω ότι η σχέση αυτή πρέπει να παραμείνει καθαρή και έντιμη. Είμαστε δύο πάρα πολύ μεγάλες ομάδες που θα διεκδικήσουμε πολλούς τίτλους στο μέλλον. Αλλάζουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δουλέψαμε και μαζί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Θα διεκδικήσουμε πάρα πολλούς τίτλους στο μέλλον. Ευελπιστώ και για τις δύο ομάδες. Και είναι τίτλοι που θέλουμε να κριθούν καθαρά, έντιμα και με τα λάθη μοιρασμένα απέναντι σε όλους. Δεν το κάνω, σας λέω, με στρατηγική, δεν το κάνω με σκοπιμότητα. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά δικών μας φιλάθλων, όμως είναι η πραγματικότητα και αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, μάλλον αν θέλουμε οι υπόλοιποι να είναι τίμοι απέναντί μας, πρέπει να είμαστε και εμείς τίμοι απέναντι στους υπόλοιπους. Μόνο για αυτό το λόγο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι τόσο προφανή τα πολιτικά, επιχειρηματικά και ποδοσφαιρικά συμφέροντα που έχουν συνασπιστεί για να χτυπήσουν τον Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ, που δεν χρειάζεται καν εμείς να το σχολιάσουμε, τους επιστρέφουμε στην κοινή γνώμη, η οποία ήδη γελάει μαζί τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια. Να ακούσουμε γρήγορα την ώρα που είναι, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Η ώρα είναι μία. Χάλασε το αυτοκίνητό σου. Επισκέψου την ολοκληρωμένη μονάδα της AutoStrata Gas για υψηλής ποιότητας σέρβις παντός τύπου αυτοκινήτων. Για ευθυγράμμιση, τρέχα στην Καλαμαριά. Για αμορτισέρ, άντε στον Εύοσμο. Για αξεσουάρ, τρέχα πάλι αλλού. Μπορώ να βρω ένα συνεργείο που να τα έχει όλα. Στην AutoStrata Gas να πας, για να πάψεις να παραμιλάς. Βρες τα όλα στην AutoStrata Gas. Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην κάθε τη μονάδα μας, με σέρβις για απαντός τύπου αυτοκίνητα, αξεσουάρ, διαγνωστικό κέντρο, βουλκανιζατέρ. AutoStrata Gas. Παπάφη 78 Τούμπα, τηλέφωνο 2310-95-0018. Για να μην παραμιλάς, AutoStrata Gas. Θα σχολιάσουμε όλα όσα είπε ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, ο κ. Κυριάκος, και για το ΠΑΟΚ και για το θέμα της διαιτησίας, για την δίωξη, όπου καταλαβαίνουμε τις θέσεις του ΠΑΟΚ, για την ΕΠΟ, για όλα αυτά που αφορούν και τον Ιβάν Σαββίδη. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Θυμίζουμε ότι στις 2 θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια το αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Play-off ξεκινούν. Πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κυνηγήσει όσο περισσότερο μπορεί την πρωτιά για να παίξει και του χρόνου στα προκριματικά του Champions League. Εξάλλου, νομίζω ότι είναι και η ομάδα με τις πιο πολλές δυνατότητες και πιθανότητες από όλες τις άλλες ελληνικές για να φτάσει στους ομίλους. Δύσκολο είναι, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο ισχυρός. Έχουμε και νεότερες αποκαλύψεις για το θέμα της δίωξης και κάποια στοιχεία, ειδικά για αυτό το κομμάτι το οποίο είναι εξόφθαλμο, είναι πολύ ξεκάθαρο, αλλά εντάξει, πρέπει να αποδειχθεί με κάθε δυνατό τρόπο ότι 9 παρατέρατο δεν έγινε τίποτα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με τους χορηγούς μας, με Μπυρατή, το μεγαλύτερο beer and rock bar στη Θεσσαλονίκη, ανατολικά, εκεί κοντά στην Τούμπα. Από τις 2 Κούτρα Μάσα, barbecue event. Με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Οποτεδήποτε, οπουδήποτε μείνετε από μπαταρία, 2310-545-999. Το GFC του τουρνουά αύριο ήρθε η ώρα. Μπορείτε να πάτε στο PAOK Sports Arena, 15 ευρώ γενική είσοδος, για να δείτε 8 μάχες σώμα με σώμα στο οκτάγωνο κλουβί. Εντυπωσιακό θέαμα. GFC τουρνουά λοιπόν στο PAOK Sports Arena, το μεγαλύτερο τουρνουά στη χώρα, με γεμάτο παλατάκι από ό,τι μαθαίνω. Από την προπόληση. Αναδομό, η τεχνική εταιρεία. Ειδική σε ανακαινήσεις. Αναδομό, pavlanakenisi.gr. Τηλεφωνικά 2311-241-508. Και βεβαίως τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου Regina. Reginabanio.gr. Σε επιλεγμένα καταστήματα, υδραυλικά είδη Regina. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα για το ποδόσφαιρο, γιατί προκύπτουν συνεχώς νεότερα στοιχεία. 1 και 20 πήγε η ώρα. Τελευταίο 40 λεπτό για το ΠΑΟΚ 24. Στις 2 θα δώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, σέντρα στα play-off. Από την Κυριακή ένα sprint είναι τα play-off, ένα τελευταίο sprint για τις ομάδες τη χρονιά. Σε πολύ μικρό διάστημα, 6 συνεχόμενα μάτς και μάλιστα 6 derby για τις ομάδες. Όποιος αντέξει, όπως συμβαίνει κάθε άνοιξη, τέτοια εποχή, όπου παίζεται η συμμετοχή
στα προκριματικά του Champions League και ουσιαστικά και το ποιος θα αποφύγει το δύσκολο εισιτήριο για το Europa League. Αυτά παίζονται, κάποτε παίζονταν πιο πολλά πράγματα. Έτσι όπως έφτασε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, από τη στιγμή που βέβαια δεν κερδίζουν βαθμούς οι άλλες ελληνικές ομάδες πλην του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, πλέον αυτά παίζονται. Και μάλιστα ξέρουμε ότι και στο Champions League έχει δυσκολέψει ο δρόμος και για τον πρωταθλητή και για τον δεύτερο. Παίζονται και άλλα πράγματα βέβαια φέτος στα play-off, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, με όλες αυτές τις κόντρες, και ο ΠΑΟΚ έχει άλλη μια ευκαιρία να τους αποδείξει πραγματικά ποιος είναι ο καλύτερος. FM γράφεται και ενώ αφήνεται το μήνυμα στο 54526 για τα 5 εισιτήρια. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Θυμίζουμε τους χορηγούς μας με Data Labs. Χαμός γίνεται και στη δεύτερη ώρα. Με σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά επαγγέλματα, με σεμινάρια στα οικονομικά ή στην πληροφορική. Τα Data Labs βρίσκονται Εθνικής Αμήνης 14α 2310 22 29 62, το τηλέφωνο τους. Με το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων Ότο Καλογεράς, 35 χρόνια συνεργασίας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, τηλέφωνο 2310 690 497. Τα πάντα, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, τα πάντα από Ότο Καλογεράς. Με την Data Home του Γιώργου και του Γιάννη Κατουρτζίδη, που εδώ και 35 χρόνια κατασκευάζουν, σχεδιάζουν και εγκαθιστούν τέντες και καλύματα σε σπίτια και σε καταστήματα. Εσείς απλά τηλεφωνείτε 2310 430 011, με κατάστημα και στη Χαλκιδική. Alter Ego, ανδρικά ενδύματα και πάρα πολλά γαμπριάτικα κοστούμια αυτή την εποχή. Δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου, και ανατολικά Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Και κλείνουμε με φτύκα είδη γηνής και πλακίδια, Απόλλωνος 37-39 στην Κατωτούβα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Το τηλέφωνο είναι το 2310-905-503. Πηγαίνετε ώρες καταστημάτων. Τι κρατάμε από όλα όσα μας είπε ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Κυριάκος? Πρώτα απ' όλα για το θέμα των επεισοδίων, για το θέμα της αντικειμενικής ευθύνης των ομάδων σε όσα έγιναν στο Βόλο. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος βεβαίως να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Με βάση αυτό γίνεται αυτός ο διαχωρισμός του τι συνέβη πριν την αύξηση των αποστολών και το τι συνέβη μετά, όπου μετά δεν έγινε κάτι, κάτι πολύ σοβαρό. Για τα πριν ακούσατε τα επιχειρήματα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι την άλλη Πέμπτη είναι η εκδίκαση αυτής της δύσκολης υπόθεσης και θα δούμε αν θα παρέμβει κάποια άλλη ΠΑΕ, γιατί μάλλον ο Παναθηναϊκός θα παρέμβει κατά του ΠΑΟΚ. Ακούσατε γιατί στον ΠΑΟΚ δεν θεωρούν ότι υπάρχει οποιοδήποτε λόγος να αφαιρεθούν βαθμού, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αιτία να αφαιρεθούν βαθμοί. Ακούσατε αναλυτικά την επιχειρηματολογία. Και αυτό κυρίως βασίζεται στο ότι η αρχική έκθεση του κυρίου Βακάλ, του παρατηρητή, που αναφέρει ότι δημιουργήθηκε, υπήρχε εισβολή οπαδών 15 λεπτά πριν τη σέντρα, καταρρύπτεται από όλα. Καταρχάς καταρρύπτεται από την αλήθεια, από το γεγονός, από την πραγματικότητα αυτή που είδαν 20.000 άνθρωποι. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε που ήταν παρόν στο γήπεδο ο οποίος είδε ότι σε 9 παρατέρτο εισέβαλαν στο γήπεδο παδί του ΠΑΟΚ. Είναι απορία άξιο πώς το έγραψε, πώς το έκανε αυτό ο Βακάλης, όμως το έχει ανακαλέσει ήδη επίσημα. Και εγώ απορώ τώρα γιατί αυτό το θέμα δεν θεωρείται λήξαν. Γιατί η λογική λέει ότι από τη στιγμή που ο μόνος που το είδε αυτό το ανακαλεί και παραδέχεται το λάθος του, άρα. Πάντως υπάρχει ήδη και αποκάλυψη έκθεση αστυνομία που βεβαίως. Εντάξει, τι θα αποκαλύψω, αφού δεν υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός. Φυσικά ούτε η αστυνομία το καταγράφει. Και δεν μιλάμε για κάτι που έγινε στα αποδυτήρια και το είδαν ή δεν το είδαν 5, 10, 15 άνθρωποι. Μιλάμε για ένα γεγονός παρουσία 20.000 άνθρωπων. Και ας βγει ένας από τους 20.000 να πει ότι ναι, υπήρχε εισβολή. Από και πέρα για τη διαιτησία, ακούσατε πόσο ΠΑΟΚ διαχωρίζει την προηγούμενη εποχή με την εύνοια, την μόνιμη και συστηματική και σχεδιασμένη εύνοια του ενός και των όποιων φίλων του, γιατί και αυτό συνέβαινε, με αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, όπου γίνονται λάθη κατά όλων, όπως δηλαδή γίνεται παγκοσμίως στον χώρο του ποδοσφαίρου.
γιατί όσοι επιμένουν ακόμα δεν άλλαξε τίποτα στη διαιτησία, αναφέρονται στα λάθη. Λες και υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση στην Ελλάδα ή οπουδήποτε να σταματήσουν εντελώς τα λάθη των διαιτητών. Λάθη θα γίνονται, αρκεί τα λάθη να γίνονται κατά όλων, όπως τώρα συμβαίνει στην Ελλάδα. Είχε ενδιαφέρον η θέση της ΠΑΟΚ για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν φανερό πως οι του ΠΑΟΚ θέλουν να διαχωρίσουν την ΑΕΚ από όλους αυτούς που τώρα επιτίθεται κατά της ΠΑΟΚ. Ακούσαμε όλα τα επιχειρήματα ότι δεν θεωρούν ότι η ΑΕΚ είναι μέσα σε αυτούς και το εξήγησαν και θεωρούν ότι μαζί είναι οι πρωταγωνιστές για να αλλάξει κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Και για όλους τους υπόλοιπους το σχόλιο ότι κρίνονται από την κοινή γνώμη και συνήθως όταν τέτοιοι άνθρωποι, ομάδες ή πολιτικοί φορείς προσπαθούν να με σκοπό και με μένος να βλάψουν κάποιον και του επιτίθενται και υπάρχουν και τόσα δημοσιεύματα, συνήθως πετυχαίνουν το αντίστροφο. Τον ανεβάζουν, τον κάνουν συμπαθή κτλ. Εγώ δεν την ενστερνίζω με αυτή την άποψη ότι μπορεί να γίνει σε τέτοιο βαθμό που να φτάσει ο ΠΑΟΚ να είναι συμπαθής. Αλλά από την άλλη, επειδή νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει τουλάχιστον από πού προέρχονται οι επιθέσεις, μπορεί να μην χρεωθεί και το μέλλον θα δείξει όλα αυτά που του καταλογίζουν του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που είπε ο Κυριάκος, από όσα είπε, αυτό μου φάνηκε ο Κυριάκος, αυτό μου φάνηκε λίγο τραβηγμένο. Το ότι εντάξει, όταν μας επιτίθενται, στο τέλος θα γίνουμε συμπαθείς. Μα στην Ελλάδα, πες, κάτι θα μείνει. Αυτή η λογική υπάρχει. Και μην νομίζω ότι ο κόσμος κάτι ψάχνει πολύ. Εγώ συμφωνώ. Είναι ποιος σου επιτίθεται. Δεν μπορεί να επιτίθεται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κατά του ΠΑΟΚ για εύνοια και για δεινάς του ποδοσφαίρου. Όταν αυτό το κάνουν συνέχεια κάθε μέρα, υπάρχει αποτέλεσμα, το βλέπεις, με τους Παναθηναϊκούς να ξεφωνίζουν την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για αυτά τα επιχειρήματα. Ξέρεις που πιστεύω ότι θα. Όντως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι τελικά μπορεί να μην ήταν εναντίον. Αν δεν τιμωρηθούμε. Γιατί όλοι αυτοί τώρα δημιουργούν κλίμα. Πάνε για τιμωρία. Ναι. Άμα δεν τιμωρηθούμε με αφαίρεση, εκεί θα ο πω εντάξει. Θα τιμωρηθεί. Ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με αφαίρεση κάποια δεν... και κλεισμένων των θύρων. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην τιμωρηθεί. Γίνανε επεισόδια. Εντάξει. Φυσικά θα τιμωρηθεί. Λοιπόν, θα δούμε κάποια ακόμα μηνύματα. Δηλαδή, σαν μορφή αντίδρασης, δεν με πείθει απλά το. Αφήστε τους να λένε. Αυτοί που μιλάνε, φαίνεται και, δηλαδή, και αυτοί που, το ποιόν αυτών των ανθρώπων που σε κατηγορούν σου δίνουν μεγαλύτερη αξία. Στο τέλος θα βγούμε από πάνω. Δεν το έχω δει ποτέ να γίνεται στην Ελλάδα απλά. Δεν λέω. Γίνεται. Δεν το έχω δει, ρε φίλε. Πώς να το κάνω. Και σε εκλογές έχει γίνει και σε δημοψηφίσματα έχει γίνει. Έχει γίνει σε κορυφαίο επίπεδο. Άμα το καλοσκεφτείς, τα τελευταία ειδικά χρόνια. Δηλαδή. Όλοι οι φθαρμένοι, όταν συσπυρώνονται και τα βάζουν με έναν, με δύο. Τον ανεβάζουν και μάλιστα εδώ τον ανέβασαν και αδικαιολόγητα. Αλλά τον ευνοούν τελικά. Εννοείς ότι τον έκαναν πρωθυπουργό αυτό που είναι τώρα. Εννοείται. Την είχαν πέσει όλοι. Βέβαια. Εντάξει. Απλά αν μιλάμε με όρους πολιτικής μόνο και όχι αθλητισμού. Όχι κοινωνικό πολύ φαινόμενο πιθανό. Στην Ελλάδα. Είναι κοινωνικό ναι. Φαινόμενο. Εντάξει. Θα το δούμε στην πράξη αυτό κατά πόσο μπορεί να γίνει. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα το ηθικό πλεονέκτημα. Γιατί αλίμονο αν συζητάμε για σκάνδαλα σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ακόμα και φέτος, άμα ήθελε για πλάκα, όχι τίποτα. Τη διαιτησία λίγο να κατευθύνει και να τη ζητήσει, ας πούμε, κάποιες μικρές συμπροξίες. Μόνο με τα παιχνίδια που ανέφερε ο Κυριάκος θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Με ένα παιχνίδι μέσα στη Βέρεια και με ένα παιχνίδι με την Ξάνθη. Με δύο παιχνίδια με την Ξάνθη. Και μέσα και έξω. Θα συζητηθεί. Να το ανεβάσουμε και εμείς αυτό τώρα με την ντοκουμέντο της αστυνομίας, την έκθεση δηλαδή, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι τα επεισόδια δεν έγιναν πέραν τις 6 και 20. Τα αυτονόητα. 6 και μισή. Τα αυτονόητα. Εγώ ακόμα απορώ γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση για τα αυτονόητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Στη δική μου λογική αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχα εισαγγελέα που μπορεί να προβεί σε διώξεις για πλημελή εκτέλεση καθηκόντων. Αυτό το διόρθωσε. Ανθρώπων. Όχι αυτού για αυτό. Πλημελή εκτέλεση καθηκόντων της αστυνομίας στο γήπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί να μην καταλογιστούν ευθύνες που δεν υπήρχαν σε ποινικό άνθρωποι. Ναι, ναι. Παράλληλα.
Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να είναι εξαφανισμένος ο ταξιέρχος. Δεν μπορεί να έχουν γίνει επιχειρησιακά τόσες παραλήψεις από την πλευρά της αστυνομίας και των μέτρων τάξης και απλά να δικάζονται οι ομάδες. Γιατί αυτό που σχηματικά έγραψε και ο Κόλκας, ότι οι ομάδες που φταίνε, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το πράγμα. Οι ομάδες που φταίνε που δεν μπορείτε εσείς 3 και 4 ώρες πριν από τον αγώνα να κάνετε μια ομαλή τοποθέτηση του κόσμου στις κερκίδες. Οι ομάδες που φταίνε όταν δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος και έχει περάσει μέσα μολότοφ και σιγοκέι την... Οι ομάδες φταίνε. Αν πέρασαν βεγγαλικά ή αν πέρασαν... Άντε στην έδρα σου πες ότι όταν είναι ένα κανονικό εντός έδρας παιχνίδι εσύ έχεις την ευθύνη για τον έλεγχο κλπ. Αλλά στο τελικό του κυπέλου τον έλεγχο τον κάνει η αστυνομία. Δεν τον χρεώνεται η ομάδα που πέρασαν οι άλλοι μέσα αυτά που πέρασαν. Έκανε κάποιες δηλώσεις τη μοναδική φορά που εμφανίστηκε ο υπεύθυνος στο μέτρο τάξης, ο ταξιέρχος, στη Μαγνησία. Δυστυχώς είπε πράγματα απίστευτα για να δικαιολογήσει αυτή την ολιγορία. Είπε και διαψεύστηκε από τα γεγονότα ότι δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στην πεζογέφυρα. Καταρχάς δεν δικαιολόγησε την απουσία εξ αρχής αστυνομικών δυνάμεων και μετά όταν φτάνει στο αποτέλεσμα λέει δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Αφού έφτασες κάποια στιγμή, το γεγονός σε διαψεύδει. Αφού όταν το αποφάσισες μετά από μισή ώρα καθυστέρησης, έφτασες. Τι λες δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Το πρώτο που κατηγορείται είναι γιατί δεν ήταν από την αρχή εκεί, πριν μπουν οι φύλαθλοι. Αυτό δεν το σχολιάζει, γιατί τι να πει. Αυτό είναι το βασικό. Είπε μάλλον ότι πιστεύαμε ότι τα κάγκελα, τα διαχωριστικά εκεί στις γωνίες θα κάναν τη δουλειά. Εδώ που τα λέμε. Πίστευε. Άκου τώρα τι γίνεται. Η αρχή γίνεται από πάρα πολύ νωρίς που φαίνεται ότι πολλοί φύλαθλοι και των δύο ομάδων, και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, πάνε προς τα εκεί. Δηλαδή προτιμάνε εκείνη την κερκίδα. Δεν κάνεις τίποτα, τους βλέπεις. Αρχίζουν μετά να σκαλίζουν, να προσπαθούν να ανοίξουν εκείνο εκεί το. Τα κατάφεραν οι εξίδες. Ένας αεξής έχει μπει. Ένας. Εκείνος με τη μάσκα ο πυρίος. Και πετάει καρέκλες όλη την ώρα. Ναι, εντάξει. Για 10 λεπτά. Ναι. 5-10 λεπτά. Προκαλεί ρε παιδί μου, αλλά. Και μετά μπαίνουν άλλοι 5-6. Εκείνο το διάστημα λοιπόν. Μπορούσαν να είναι. Ανεβαίνεις, τους διώχνεις, καφυλάς την τέτοια. Και λέει ο ταξιέρχος ότι δεν μπορούσαμε, δεν γίνονταν. Μας διαψεύδει δηλαδή. Το ίδιο το γεγονός ότι μετά από μισή ώρα το κατάφερες. Και χωρίς τραυματισμούς και ήρεμα, γιατί έτσι έπρεπε, γιατί ήταν δύσκολο σημείο. Αν άρχισε τη συλλήψη κτλ., θα είχαμε νεκρούς σίγουρα. Απλά τους διώξαν δηλαδή, δεν κάνανε εκείνη την ώρα συλλήψεις ή της αστυνομίας. Πολύ σωστά. Δεν πρέπει να κριθεί και για τις πράξεις κυρίως, αλλά και για τα λεγόμενα. Κανονικά πρέπει να γίνουν διώξεις και εκεί για πλημελή εκτέλεση καθηκόντων. Αν αυτό που είπε ο Κυριάκος πριν, ότι υπάρχει πρόβλεψη στα μέτρα τάξης για τη γέφυρα, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα, τότε τι κάνουμε τις συσκέψεις. Για ποιο λόγο. Για κάτι το οποίο και 8 χρονών παιδί καταλαβαίνει ότι είναι λάθος το να μην, τέλος πάντων, φυλαχτεί. Δεν μπορεί να φταίνει η ομάδα σε τα πάντα, παιδιά. Είναι εύκολο το πράγμα. Η κοινή γνώμη θέλει κεφάλια. Η κοινή γνώμη κατευθύνεται από ομάδες που έχουν νόμο συμφέρον στην προκειμένη περίπτωση του Παναθηναϊκού. Ωραία, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πρέπει να υπάρχουν νόμοι. Τι λένε οι νόμοι, τι είπαν στις συσκέψεις, τι έγινε, τι δεν έγινε. Ωραία. Υπάρχουν βίντεο, είναι καταγεγραμμένα τα πάντα. Ποιες ώρες γίνανε, εκεί είμαστε τώρα, δεν μπορεί να μας λέει ο Βακάλης. Αυτό το λάθος που κάνει πραγματικά είναι άξιο απορίας. Ναι. Άξιο απορίας, πώς γίνεται. Σημείο όμως και το διόρθωσε κιόλας. Εντάξει ρε φίλε, τι να έκανε δηλαδή, αφού υπάρχουν τα βίντεο. Δεν είναι συχνό φαινόμενο να παραδέξει το λάθος σου, που μπορεί να του στοιχήσει κιόλας, δηλαδή εντάξει, μπορεί να τιμωρηθεί. Δεν ξέρεις. Θα μου πεις τώρα με τον μπάχαλο που γινόταν εκεί πέρα. Την άλλη Πέμπτη λοιπόν αυτή η διαδικασία, κατηγορούμενοι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, το κατηγορητήριο κοινό μέχρι του σημείου της εισβολής οπαδών του ΠΑΟΚ, το οποίο επαναλαμβάνω εγώ θεωρώ ότι πανεύκολα θα καταρριφθεί, είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που θα το καταρρύψουν πανεύκολα, γι' αυτό στον ΠΑΟΚ υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση αφαίρεσης βαθμών. Για το θέμα της υποτροπής, σε εκτεταμένα να πούμε ότι βεβαίως ισχύει, δεν το ξέραμε, ότι βάσει του νέου νόμου η υποτροπή ισχύει για 3 χρόνια. Έτσι. Και η ΑΕΚ έχει καταδικαστεί για εκτεταμένα επεισόδια εντός γηπέδου. Η ΑΕΚ, η οποία λέει ότι αυτά τα επεισόδια ήταν εκτός γηπέδου, άρα δεν είμαστε υπότροποι, είναι το δικό της επιχείρημα. Μπορεί να παρέμβει κατά τον ΠΑΕ ο Παναθηναϊκός
η εκτίμηση που γίνεται ότι μπορεί να παρέμβουν μόνο οι ομάδες που παίζουν στα play-off. Είναι θέμα δικαστηρίου να δεχθεί τώρα, αν κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός, να τη δεχθεί ή όχι. Τι άλλο. Πρωτοβάθμια απόφαση, οποιοδήποτε θέλει να πάει, πάει στην Εφέσεων. Οι κατηγορούμενοι και μόνο αν θεωρούν ότι αδικούνται, έχουν και τρίτο βαθμό για να τους δικάσει. Για να ακούσουμε τι ωραία είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για τον νοστιμότερο χειροποίητο γύρο της πόλης. Δοκίμασέ τον και στην original σκεπαστή για μεγαλύτερη απόλαυση. Grill House του Γυράδικο στον Εύωσμο. Έλα παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε σε 4 χρόνους. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και καταπίνουμε. Μην γυμνάζεις μόνο την μασέλα σου, γύμνασε και το σώμα σου. Μπες τώρα στη σελίδα μας το Γυράδικο στο Facebook. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει μία από τις δύο ετήσιες συνδρομές στο Gymnasium στον Εύωσμο. Grill House στο Γυράδικο, Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Μπες στη σελίδα μας το Γυράδικο στο Facebook και χτίσε κορμί. Έλα ένα γύρο ακόμα. Το δικό μου απ' όλα χωρίς κρεμμύδι. Άντε στείλτε και κανένα μήνυμα για εισιτήριο, γιατί με την συνέντευξη του Κυριάκου Κυριάκου λίγο πήγαν πίσω οι συμμετοχές σας. Πιαστήκατε εκεί στα σημαντικά που είχε να πει ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ. ΦΕΜ και ενώ ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ στο 54526 στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση, θα δώσουμε 5 εισιτήρια για να πάτε να δείτε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή στις 8.30 στο στάδιο της Τούμπας. Παρά 20. Ένα μικρό τελευταίο διάλειμμα για να δούμε και τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα μέσα και από το ΠΑΟΚ 24, αλλά και γενικότερα. Τι έχουμε? Τίποτα άλλο τώρα προς το παρόν δεν έχουμε. Αν θέλει να μας δώσει Παρασκευά και ένα θέμα μπάσκετ, ο Καμένος πήγε σε μάτς πόλο, τον βρίζαν, έκανε χειρονομίες. Έκανε κολοδάχτυλα. Ναι. Ναι, ναι. Και αλλά ήταν κυβερνητικά. Ήταν κυβερνητικά. Αυτός δεν είναι ασυλία. Δεν έχει καμιά τιμωρία. Να χάσει για ένα μήνα, ξέρω εγώ τι. Και βάλει πληροφορίες ότι θα ασκήσει δίωξη εισαγγελέας για τον Ολυμπιακό Πλατανιάς. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό. Πάμε στο διάλειμμα. Μέσα από το ΠΑΟΚ 24 μπορείτε να διαβάσετε όλα όσα μας δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, ο κ. Κυριάκος, για όλα αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο καιρό. Για το δικαστικό, για το αγωνιστικό της διαιτησίας, για Ιβάν Σαββίδη, για όλες αυτές τις επιθέσεις του τελευταίου διαστήματος, λέει 15 μέρες, λέει ο κύριος Κυριάκος, για όλο αυτό το διαστήματος στο πιο σημαντικό θέμα. Παρά 10 πήγε ώρα. Σε 7-8 λεπτά κάνουμε την κλήρωση. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Δεν σε βλέπει πια είσαι. Μην νομίζεις. Φίλος γράφει, δεν μετράει τι λένε οι κανόνες, λέει, αλλά τι θα απαιτήσει κοινή γνώμη. Το έχουμε δει πολλές φορές στο έργο και προβλέπω δυστυχώς αφαίρεση. Η πρώτη κίνηση του Ιβάν θα πρέπει να είναι ο Πίγασος, γιατί πολλές φορές νιώθω σαν μουγκός. Όχι, δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε. Ούτε στο πρώτο κομμάτι. Τι θα πει τι λέει η κοινή γνώμη? Λέει η κοινή γνώμη ότι στις 9 παρατέρα το εισέβαλαν παοξίδι στο γήπεδο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να περάσει αυτό ως ένα γεγονός. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι στα αποδυτήρια που ήταν 5-10 άτομα και λέμε τώρα έχει δίκιο ο Λασκαράκης ή έχει δίκιο ο Βαρσάμις. Λέμε ότι είδαν 20.000 άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Και για το δεύτερο κομμάτι, για τον Πίγασο κτλ. Δεν είναι κομμάτι δικό μας της εκπομπής. Αφορά και όλες τις άλλες δραστηριότητες του Ιβάν Σαββίδη. Οι θέσεις του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι για θέματα του ΠΑΟΚ περνούν όσο περισσότερο γίνεται, έστω και με κάποιες δυσκολίες, κάποια εμπόδια, αλλά περνούν και όλοι ξέρουν τι πιστεύει. Ο Αλαφούζος έχει το Sky. Εγώ δεν νομίζω ότι θα ήμουν περήφανος αν
ο πρόεδρος μου είχε ένα αντιστοιχό κανάλι και έτσι παρουσίαζε τα τεκτενόμενα στην ομάδα του ή στο ελληνικό ποδόσφαιρο ή στις άλλες ομάδες, δεν θα νιώθα καλά. Δεν σημαίνει ότι αν πάρεις και μίντια δεν θα είσαι μουγκός ή ότι θα είσαι μουγκός αν δεν έχεις μίντια. Άμα θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να πάρει μίντια, να τα κάνει ως ένα κομμάτι των γενικότερων επιχειρηματικών του σχεδίων και δεν μπορούμε να του πούμε όχι. Εγώ θα το προτιμούσα να μην το κάνει. Εγώ όπως το βλέπω, το θετικό είναι ότι θα σώσει μια κατάσταση, θα σώσει πάρα πολλές θέσεις και πάλι. Και αυτό, θα πληρώσει αυτό πάλι κανένα φόρο, γιατί έχουν να πληρώσουν από το Αγίου Ανήμερα. Όλα τα υπόλοιπα. Εκεί που το παίζουν ξυπνητζίδες όλοι και χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ σε ταμεία ασφαλιστικά. Που... Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό, η θέση εργασίας. Αυτό σου λέω, ναι. Αυτοί όλοι που το παίζουν ξυπνητζίδες όλοι έχουν ζημιογόνες επιχειρήσεις. Με αυτή την έννοια, ναι, ίσως αν εμπλακεί σε έναν μεγάλο φορέα, που βέβαια περισσότεροι πάλι Αθηναίοι θα είναι οι εργαζόμενοι. Τουλάχιστον θα αρχίσουν λίγο να μας κατανοούν, γιατί κοίταξε να δεις τώρα οι Αθηναίοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Οι Αθηναίοι που δεν ασχολούνται με τα αθλητικά και που ακούνε κάποιους να κατηγορούν τον Σαββίδη και να λένε θα γίνει ο νέος Κοσκοτάς. Το είπε, πολιτικός, Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν του κάνει καλό. Το εξτόμησε. Λοιπόν. Ποιος το λέει, ποιος το λέει. Τέλος πάντων, τα ακούνε κάποιοι που δεν έχουν προσωπική επαφή και δεν μπορούν να καταλάβουν. Καταρχήν για το εξαπλό, γιατί μπορεί να ζουν στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, αν είσαι στη Βόρειο Ελλάδα και έχεις αντιληφθεί, γιατί ζεις εδώ και βιώνεις τη φτώχεια, το ότι δεν κινείται χρήμα, τι σημαίνει να υπάρχει ένας επιχειρηματίας που να δραστηριοποιείται έτσι και να κινεί την τοπική οικονομία. Γιατί υπάρχει η συνολικότερη ελληνική, υπάρχει και η συγκεκριμένη τοπική της Βόρειας Ελλάδας. Και τι σημαίνει, ας πούμε, να έχει 10 εκατομμύρια που όταν μπήκε τα έβαλε και πληρωθήκαν όλοι όσοι είχαν λαμβάνει. Τι σημαίνει πλέον η εταιρεία του συνεχώς να εξελίσσεται και να προσλαμβάνει κόσμο και να δραστηριοποιείται. Και να κάνει τώρα και άλλες επενδύσεις σε ένα σωρό πράγματα. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και γι' αυτό γίνονται καμιά φορά άδικοι και βλάστημοι. Βλάσφημοι πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα το καταλάβουν, γιατί αν κατέβει τώρα στην Αθήνα και πάρει κανένα πήγασο και δουλεύουν 3.000 άτομα εκεί. Μαζί με τις οικογένειες βάζω. Και πληρώνονται, εννοείς. Και πληρώνονται στην ώρα τους. Και λένε είχαμε να πληρωθούμε καμιά 7-8 μήνες και τώρα τα παίρνουμε στην ώρα μας. Τότε όταν θα ακούσουν κάποιον να λέει ο Ιβάν έτσι και λοιπά, θα πούν κάτσε μπάστα. Μπάστα γιατί έχουμε προσωπική άποψη για το θέμα, γιατί δουλεύουμε εκεί. Και μετά εκεί θα αλλάξει το σκηνικό. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε και την έκθεση αστυνομίας για το κομμάτι αυτό της εισβολής και καλά. Βεβαίως υπάρχει η κορυφαία είδηση στο News Fish για το ότι ο Βασίλης Καράς συγκέντρωσε 17.000 κόσμου στην Σόφια σε συναυλία. Εσύ δεν τα βλέπετε αυτά. Καλά, δεν είχαμε καμιά τέτοια. Καμιά αμφιβολία. Μπράβο. Γιατί έχουμε μάθει ότι εκεί είναι πολύ αγαπητός. Είναι από τους top καλλιτέχνες. Βλάντα Νίβιτς στη τηλεόραση, στη Νόβα, για την αναμέτρηση για τα play-off, για τη μετάβαση από την κατάκτηση του κυπέλου σε μια άλλη διαδικασία. Πράγματι είναι ένα θέμα. Λέει ο Ίβιτς ότι είναι πιο εύκολο με ρέρο τελικό να διαχειριστεί τα play-off, γιατί έχουμε καλή ψυχολογία. Μακάρι να είναι έτσι. Το βλέπεις τους παίκτες ότι είναι ενθουσιασμένοι, ότι συμμετέχουν πολύ. Πήραν τα πάνω τους, εσύ. Όλοι. Ναι. Πήραν τα πάνω τους. Είναι μεγάλη επιτυχία. Γνωρίζουμε, λέγεται, το μυστικό των play-off. 6 ντέρμπι, 6 δυνατά παιχνίδια. Έχουμε τις δυνατότητες. Τους έχω. Ναι. Ειδικά με γεμάτη τούμπα. Όταν παίζεις παιχνίδια κάθε 3-4 μέρες, έχουμε αβαντάζ. Εμείς απέναντι των άλλων. Ναι. Γιατί είμαστε πιο πλήρεις. Έχουμε πολλές επιλογές. Όλες οι ομάδες έχουν τα λοιπά. Για την ΑΕΚ, έχω πει πολλές φορές πως η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Μας περιμένει ένα διαφορετικό παιχνίδι σχέση με τον αγώνα κυπέλου που είχε ένταση. Δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο εκεί, λέει. Θα είναι πιο ωραίο το παιχνίδι. Και είναι μάτς της Τούμπας. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε γκολ μέχρι στιγμής από τους μεγάλους και έχει μόνο νίκες. Πάντως, πριν που έλεγε για τον Βασίλη Καρά, να σου πω ότι ετοιμάζει πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Άντε. Που θα συμμετέχουν Μπάμπη Στόκας, Μίλτος Πασχαλίδης και έντεχνη. Θα έχει τα 40, να πω, χρόνια της συνεργασίας του. Της παρουσίας του στη μουσική, 35, κάπου τόσο πρέπει να συμπληρώνει και ο Καράς. Μαζί είμαστε, κοντοσυρές είμαστε. Να γίνει στην Αριστοτέλους να γίνει. Κάνα καυτά τζόγλιμα θα γίνει. Όχι, σε δύο μεγάλους χώρους, πολύ μεγάλους. Στο Μακεδονία Πάλας απ' έξω να γίνει. Σας το δίνουμε είδηση.
Τι, και αφού έκανε και συνέντευξη τύπου, απλά εγώ το ξέρω εδώ και κάνα μήνα. Μου το είπε ο Πασχαλίδης. Ο οποίος βέβαια, ξέρεις, όλοι αυτοί έχουν γίνει φαν του Καρά. Ο Πασχαλίδης, ο Μάλαμας, ο Περίδης, του τα δίνουν τα τραγούδια για πλάκα. Λένε, τι είναι αυτό? Μου λένε, τι είναι αυτός, ρε? Είναι ο μόνος καταρχήν που μας ρωτάει. Μας παίρνει τηλέφωνο και μας ζητάει ευγενικά και τέτοιο. Ότι αν το επιτρέψετε και αν. Λοιπόν, αυτά. Δύο η ώρα. Πρέπει να κάνουμε κλήρωση. Κύριε συνάδελφε, πέντε νούμερα μέχρι το 28. Το 3. Ναι. 7. 16. 19. Και 20. Ωραία. Πες εσύ, δεν βρες τα ονόματα να... Να πω εγώ τους χορηγούς για το δεύτερο μέρος. Με alter ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Με δύο καταστήματα, και Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Με ότο καλογεράς που έχει ολοκληρωμένο συνεργείο. Δηλαδή, όταν λέμε ολοκληρωμένο, κάνετε σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Παίρνετε και αυτοκίνητο για να φύγετε. Τρία καταστήματα, τρία όποιο από αυτά σας βολεύουν, το επιλέγετε. Το ένα είναι ανατολικά. Στροφή Τριανδρία στη Γρηγορίου Λαμπράκη 27, είναι ένα ακόμα πιο ανατολικά έξω από την πόλη, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Τέρμης, και το άλλο είναι δυτικά, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική οδός Ωραίου Κάστρου. 2-3-10-690-497 το τηλέφωνο. Με φτύκα, είδη υγιεινής και πλακίδια σε εκπληκτικές τιμές. Ισπανικά, επώνυμα είδη ιταλικών και ιταλικών οίκων αλλά και ισπανικών. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. 2-3-10-905-503. Τέντα Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης και στη Χαλκιδική, στην Χανιώτη συγκεκριμένα, έρχεται στο χώρο σας όπου και αν έχετε το εξοχικό σας, αλλάζει τις τέντες. Το ίδιο κάνει και στη Θεσσαλονίκη τηλεφωνώντας στο 2-3-10-4-30-0-11. Ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης είναι 35 χρόνια στο χώρο της τέντας. Και κλείνουμε με Data Labs για να πάρετε εφόδια και να δουλέψετε είτε σε τουριστικά επαγγελμάτα είτε σε σεμινάρια μπαρίστα. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε σεμινάρια στα οικονομικά ή στην πληροφορική. Περισσότερες πληροφορίες, Εθνικής Αμήνης 14α, 2-3-10-22-29-62. Αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εκπληκτικό, γιατί είναι και το θέμα. Το φανές. Είναι και το τίτλο σου κλπ. Και το έχεις παίξει πολύ ωραία. Λέμε για το blog στο Καζέτα. Ναι. Πάμε στους νικητές. Ο κύριος Μποδιτσόπουλος. Ο κύριος Τόμας. Τόμας. 238. Ο κύριος Μπαλτζίδης, ο κύριος Γαβριλίδης και ο κύριος Νικολάου. Αυτοί πολύ είναι ωραία. Οι πέντε νικητές. Μποδιτσόπουλος, Τόμας, Μπαλτζίδης, Γαβριλίδης, Νικολάου θα ειδοποιηθούν για τα εισιτήρια της Τούμπας. Πάμε να κλείσουμε. Ό,τι προκύψει μέσα στην ημέρα εννοείται ότι θα ενημερώσουμε, γιατί έτσι και όσοι θα βγουν και οι ρεπόρτερ στην εξέλιξη της εκπομπής, και ξανά μαζί τη Δευτέρα το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Τώρα ακολουθεί Χρήσανθος Τσαλτίδης, 2 με 3 μιλάει ο λαός του Άρη. Γεια και χαρά σας.